Είναι σαφές ότι το ζήτημα το οποίο ηγέρθη κατά τη διάρκεια αυτού του νομοσχεδίου είχε να κάνει με το ότι δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, διαδικασία για την συνταγματικότητα ή όχι ενός νομοσχεδίου να κρίνεται, και έγινε αυτή η συζήτηση χθες το πρωί, δια αντιπροσώπων, παρά μόνο δια των βουλευτών οι οποίοι είναι παρόντες κατά τις διατάξεις που είπατε και με την έγευσή τους, και από αυτού ο κανονισμός είναι σαφής. Όπως επίσης δεν είναι δυνατόν σήμερα, δηλαδή στη διαδικασία που βρισκόμαστε και εφόσον έχουν τεθεί και προτάσεις για ονομαστική ψηφοφορία, αυτό να μην γίνεται κατά τον τρόπο τον οποίο έχουμε συνηθίσει, έστω με εναλλαγή, έτσι όπως είχατε πει κι εσείς στο παρελθόν, όταν ξεκίνησε αυτή η ιδιότυπη διαδικασία λόγω κρίσεως, όπως σωστά είπατε, δηλαδή να μπαίνουν βουλευτές για του ηλεκτρονικού συστήματος, θα είχαν τελειώσει. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει παραδεκτό να υπάρξει, κατά τη γνώμη μου, ένα προηγούμενο για την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία με βάση μια ισχυρή και πρωτοφανή φάση την οποία ζήσαμε και στην οποία είσαστε πρόεδρος, προηγούμενο όμως με βάση το οποίο είτε δια αντιπροσώπων είτε δια της επιστολικής ψήφου επί των νομοσχεδίων πλέον θα υπάρχει η γνώμη της Ολομελίας. Υπήρξε μια τομή. Η τομή αυτή έχει να κάνει με το ότι περάσαμε στη δεύτερη φάση, στην αποκλιμάκωση, στη μερική αποκλιμάκωση, στη δοκιμαστική αποκλιμάκωση, έτσι, μετά το πρώτο δίμηνο της ιδιαίτερης συνθήκης μέσα στην οποία με συνένεση λειτουργήσε η Βουλή. Αυτή η τομή, δυστυχώς, κατά τη γνώμη μας, και ο πρόεδρος ο κύριος Τσίπρας ήταν σαφής, σηματοδοτήθηκε και από μια διάθεση της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή αυτής της τομής όπου θα περνάγαμε στη μετάβαση, όπως σωστά το θέσατε προηγούμενα, είμαστε σε μια μετάβαση, το ψάχνουμε, το πώς θα λειτουργήσουμε, σηματοδοτήθηκε από την ρητορική του κυρίου Πρωθυπουργού ότι θα φέρει 26 νομοσχέδια εντός 2 μηνών, και ενώ θα δοκιμάζουμε ακριβώς την αποκλιμάκωση, και από την διαδικασία για ένα πολύ κρίσιμο νομοσχέδιο το οποίο ήρθε να ξεκινήσουμε σε αυτή τη δεύτερη διαδικασία. Άρα η συνένεση η οποία υπήρχε και με βάση την οποία πορευτήκαμε τους 2 μήνες είναι προφανές ότι έληξε και διαδικαστικά και επί της ουσίας με την πρωτοβουλία που η ίδια η κυβέρνηση, όχι εσείς, η ίδια η κυβέρνηση πήρε. Άρα λοιπόν, και κλείνω με αυτό, η πρόταση η οποία έχει κατατεθεί από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την κυρία Γεροβασίλη όσο γινόταν η διάσκεψη με την μικρή σύνθεση, διότι είπατε την Πέμπτη θα γίνει με την κανονική σύνθεση. Η πρόταση η οποία λέει πλέον έχουμε Μάιο να ξεκινήσουμε με τα θερινά τμήματα, δηλαδή τις εκατονταμελείς σε θέσεις ή έστω κατά αναλογία των θερινών τμήματων, που είναι η απόλυτη συνταγματική νόμιμη διέξοδο στη διαδικασία, είναι κάτι το οποίο αποτρέπει πλήρως και αποφορτίζει όλη αυτή τη συζήτηση. Για δε αυτό που αναφέρατε ότι είναι μια αραχνιασμένη διάταξη άλλη που θα επέτρεπε ακόμα και σε επιτροπές να νομοθετούν, ήταν τόσο αραχνιασμένη που ουδέποτε έχει εφαρμοστεί. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πρόταση κατά το Σύνταγμα και η οποία είναι απολύτως αντανακλά τις ανάγκες τις υγειονομικές και της αντιστοίχησης της λειτουργίας της Βουλής με το τι γίνεται στην κοινωνία. Είχε μπει εγκαίρως πριν να έρθει αυτό το νομοσχέδιο να προχωρήσει η Βουλή στην αποδοχή αυτής της πρότασης, να ξεκινήσουν τα θερινά από Μαΐου. Θέλω να φύγουμε από οποιαδήποτε πονηρή σκέψη, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε πολύ καλά, έχουμε χειριστεί και από κοινού τέτοια ζητήματα. Εάν προκύψει οτιδήποτε για τη χώρα ή αν η κυβέρνηση θέλει κάτι έκτακτο, και στα θερινά υπάρχει διακοπή και λειτουργία εν ολομελία. Δεν πρόκειται λοιπόν. Άρα λοιπόν υπάρχουν σαφέστατες διαδικασίες, δοκιμασμένες απολύτως. Μια παρελθούσα κυβέρνηση έκανε πάρα πολύ νωρίς και για άλλους λόγους θερινά τμήματα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πρόταση που κατατίθεται. Δεν είναι ανάγκη να πάμε ούτε δια αντιπροσώπων, ούτε δια επιστολών, ούτε με πατέντες διάφορες τις οποίες θα βρούμε. Επαναλαμβάνω, ο ρόλος σας είναι εξαιρετικά δύσκολος και τον τιμώ απολύτως και νομίζω όλους μας μέσα σε αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες, αλλά ακριβώς νομίζω ότι η παρέμβαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν για να επανέλθουμε όλοι σε μια διαδικασία
που δεν θα έχει καμία σκιά, καμία πρόθεση να αναπτύσσεται και να ερμηνεύουμε προθέσεις μεταξύ μας, μία δηλαδή ενίσχυση της δημοκρατίας και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ας το αφήσουμε εδώ.